στην Κοζάνη βρέθηκε ο Σπύρος Λυκούδης, ο επικεφαλής των μεταρρυθμιστών. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, αναφέρθηκε στη σημερινή πολιτική κατάσταση στη χώρα, επισημένοντας πως είναι απαραίτητες οι εθνικές συνενέσεις και πως το σύνολο του πολιτικού κόσμου πρέπει να χαράξει μια συνενετική πορεία. Ενώ αναφερόμενος στους μεταρρυθμιστές, υπογράμμισε πως στρατηγική τους επιδίωξη είναι η αναθεώρηση του προοδευτικού χώρου της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς και επιδίωξή μας η συσπήρωση. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, ετοιμάζεται να μπει σε αυτή που ονομάστηκε, χωρίς να ξέρουμε αν είναι και επί της ουσίας μεταμνημονιακή περίοδο. Η χώρα βρίσκεται στη διαδικασία μιας έναρξης νέων σκληρών διαπραγματεύσεων με τους δανειστές για να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Όλοι ξέρουμε ότι διήνυσε η χώρα 2 χρόνια πάρα πολύ μεγάλης και σκληρής οικονομικής πίεσης, με κυρίως επιπτώσεις στην κοινωνία και στους εργαζόμενους, αφόρητες πίεσεις, και αυτή την ώρα βρίσκεται σε μια προσπάθεια να επαναδιαπραγματευτεί τη νέα φάση, να δει δηλαδή αν μπορεί να σταθεί στα πόδια της, εξακολουθώντας να δανείζεται προφανώς, διότι έχει επίσης ανάγκη συνεχώς από την δανειοδότηση από τους δανειστές, από την Ευρώπη, από τους εταίρους, αλλά να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της με διαφορετικούς όρους και χωρίς να υπογράφει νέα μνημόνια με όρους εκ νέου δυσβάστακτους. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε μία αυτοσυγκράτηση. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μία καινούργια περίοδο που αυτό που κυρίως πρέπει να επικρατήσει είναι μία τάση και μία πολιτική επιθυμία μεγάλων συνενέσεων και εθνικών συνεννοήσεων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χαραχθεί μία αποτελεσματική διαπραγματευτική γραμμή απέναντι στους εταίρους, και σκέφτομαι και ελπίζω ότι μπορεί αυτό να γίνει ως πολιτικό κτήμα, ως πολιτική αντίληψη να γίνει κτήμα και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης στη νέα περίοδο. Η δική μας προσπάθεια, η ίδρυση των μεταρρυθμιστών, ήταν μία απόφαση που πήραμε ένα τμήμα πολιτικών στελεχών που κυρίως προήρθαν από την Δημοκρατική Αριστερά μετά την κρίση που πέρασε αυτό το κόμμα και που νομίζω ότι εξακολουθεί να περνάει, μία απόφαση να συγκροτήσουμε ένα πολιτικό χώρο και να προσπαθήσουμε να κάνουμε πραγματικότητα μία βασική στρατηγική επιδίωξη που είχαμε πάντα ως βασική πολιτική μας αντίληψη, την ανάγκη δηλαδή ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης, ανασύνταξης, όπως τα λέγαμε, του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Αυτού του χώρου που ονομάζουμε, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον όρο, αν και δεν είναι ο καταλληλότερος, η κεντροαριστερά. Δηλαδή, η βασική μας κατεύθυνση είναι να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με βάση μια συγκεκριμένη και ρεαλιστική πορεία και προοπτική και με πρωτοβουλίες ενδιαφέρουσες και υπεύθυνες, να ανασυγκροτήσουμε αυτό το χώρο. Αυτή είναι η βασική μας κατεύθυνση. Πρέπει να σας πω ότι δεν βρίσκω πολύ αισιόδοξη την κατάσταση γύρω μας, γύρω από αυτό το θέμα και το κλίμα. Ξέρω πάρα πολύ καλά, όχι μόνο επειδή το εκτιμώ, εγώ και η σύντροφή μου και οι φίλοι μου, αλλά γιατί και με από τις επαφές που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν οδηγούν προς μια τέτοια συνάντηση του ευρύτερου αυτού χώρου. Για μια σειρά λόγου που είναι σχέση με πολιτικούς τακτικισμούς, με ηγεμονισμούς, ακόμα θα έλεγα. Ο κύριος Λυκούδης, ερωτηθής για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, τόνισε πως προσωπικά θεωρώ πως η χώρα πρέπει να εκλέγει Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη μεγαλύτερη συνένεση. Εγώ θα ψηφίσω. Θεωρώ πως η χώρα δεν έχει ανάγκη από πρόωρες εκλογές. Ακόμη και αν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας. Η αίσθησή μου είναι, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, ότι γύρω στους 170 κινείται ένας αριθμός, 2 πάνω, 2 κάτω, που μαζεύεται γύρω από αυτό το ζήτημα το εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά εάν τελικά θα υπάρξει η πλειοψηφία των 180 δεν το ξέρω. Δεν τη θεωρώ αδύνατη, αλλά τη θεωρώ πολύ δύσκολη. Εγώ έχω πει επανειλημμένως, όχι τώρα που άναψε η κουβέντα, εδώ και μήνες, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός στο ζήτημα, ότι επιθυμώ η παρούσα Βουλή να εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας. Η χώρα πρέπει να έχει εκλεγμένο Πρόεδρο Δημοκρατίας μέσα από μεγάλες συνενέσεις και συνεννοήσεις, γιατί γι' αυτό εκλέγεται Πρόεδρος. Πρόεδρος όλων μας είναι, δεν είναι Πρόεδρος μιας πλευράς. Αυτό λέει το Σύνταγμα, και μόνο στην ίστατη περίπτωση που δεν θα το κατορθώσει οδηγεί τη χώρα στις εκλογές.
Αλλά και δεύτερον και για πολιτικούς λόγους, αγαπητέ μου φίλε, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι η χώρα έχει ανάγκη από πρόεδρες εκλογές. Δεν πιστεύω ότι θα προκύψει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Μπορεί, αν το πίστευα, να έβαζα στην πάντα και το σεβασμό στους θεσμούς και να έλεγα η χώρα καταστρέφεται, πάμε να τη σώσουμε με μια νέα κυβέρνηση. Εγώ δεν τη βλέπω. Εγώ δεν συμφωνώ με τη σημερινή κυβέρνηση και την πολιτική της, αλλά δεν βλέπω καμία πιστικότητα στην εναλλακτική πρόταση που καταθέτει η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν πιστεύω ότι καταθέτει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Νομίζω ότι αν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, συντομότατα και ο ίδιος θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με το τι θα κάνει. Και θα έχουμε νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας.